Κύριε Τζίτζιο, καλημέρα από την ΚΟ. Κάνουμε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία για να μας πείτε έτσι δύο λόγια για τις ερχόμενες ευρωεκλογές. Πείτε μας τις θέσεις σας σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση. Καλημέρα κυρία Μισαηλίδου. Καλημέρα σε όλους τους πολίτες της ΚΟ. Μιλούμε από τη γενέτερα του Πυθαγόρα και νιώθουμε τεράστια περηφάνεια που το κάνουμε αυτό. Ναι, εγώ ως πολίτης ενεργά έχω ασχοληθεί, η αλήθεια είναι, από την εμφάνιση του κυρίου Σόρα και μετά. Ναι. Γιατί μου ενθύμισε ποιος είμαι ως άνθρωπος. Πρέπει να είμαι πρώτα πολίτης, η βασική ιδιότητα που φέρουμε ως άνθρωποι είναι αυτή του πολίτη. Και μετά, αν είμαστε επαγγελματίες, αν είμαστε γιατροί, αν είμαστε έγγαμοι ή άγαμοι, αν έχουμε παιδιά ή όχι, όλα αυτά είναι ιδιότητες οι οποίες στην ουσία δεν ενδιαφέρουν την πολιτεία, είναι αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας δικής μας μέσα σε αυτήν. Αλλά η σχέση, η αυστηρή σχέση που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος με την πολιτεία είναι αυτή του πολίτη. Γιατί χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πολιτεία, και όπου δεν υπάρχει πολίτης και πολιτεία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει και πολιτισμός. Γι' αυτό και σήμερα βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Ναι. Οπότε η ενασχόλησή μου με την Ελλήνων Συνέλευση είναι αυστηρή. Τηρώ δηλαδή το αυτό, την ενεργοποίηση όλων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό κάνει η Ελλήνων Συνέλευση εξ αρχής, από την ημέρα που δημιουργήθηκε. Το μόνο που ζητά είναι να ενωθούν οι Έλληνες ως μία μονάδα στη βάση της φυσιολογίας, να πετάξουμε οτιδήποτε μας διαχωρίζει. Γιατί αν θέλετε δεν είδαμε όφελος με όλη αυτή τη χωριστικότητα, με όλα αυτά τα πολλά κόμματα, με όλα αυτά τα πολλά δόγματα, με όλες αυτές τις ομάδες, κοινωνικές τάξεις κτλ. Δεν ωφέλησε και πουθενά, αν θέλετε. Δηλαδή έχουμε τα αποτελέσματα ενός δικαιικού συστήματος σήμερα που είναι το αποτέλεσμα πολλών διαφόρων κομματικών μηχανισμών που νομοθέτησαν για μας. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα δικαιικό σύστημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος ως κέντρο μιας πολιτικής ουσιαστικής, γι' αυτό και ασθενεί το περιβάλλον μας σε όλους τους τομείς. Υγεία θέλετε, έχει διαλυθεί. Φυσικό περιβάλλον θέλετε, επενδύουμε και το έχουμε αλλάξει. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, οι ορμόνες ολονών που βλέπουμε σήμερα, αυτισμοί και τα λοιπά, να έχουν έξαρση. Όλο το περιβάλλον, το οικονομικό, το φορολογικό, όπου και να πατήσουμε και να σταθούμε μέσα στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, βλέπουμε μία ασθένεια, βλέπουμε μία παραφυσιολογία. Και αυτό συμβαίνει διότι ο πολίτης αδρανεί. Δεν μετέχει κρίσεως και αρχής. Δέχεται να τον άγουν και να τον φέρουν ιδιωτικές εταιρείες. Σήμερα, στον πλανήτη του ανθρώπου, που με ένα νόμο εγώ δημιουργώ εταιρείες, με ένα νόμο την ίδια εταιρεία την διαγράφω, έχω δεχθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχω ξεπουλήσει τα τρένα μου, να έχω ξεπουλήσει τα λιμάνια μου, τα αεροδρόμια μου, τις εθνικές μου οδούς, τις γεωργικές μου καλλιέργειες σε ιδιωτικές εταιρείες στο όνομα ενός χρέους, όπου μπήκαμε 325 δισεκατομμύρια και σήμερα μετά από όλες αυτές τις ειδικές πολιτικές πρακτικές που όλοι αυτοί οι ειδικοί ανέλαβαν να διεκπαιρεώσουν, χρωστά 657. Μήπως έχουμε αποτύχει. Μήπως έχουν αποτύχει όλοι αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί. Μήπως πρέπει να δούμε πραγματικά τι φταίει. Μήπως πρέπει να εμφανιστώ εγώ ο ίδιος ο άνθρωπος και να πω φτάνει πια. Είναι ο πλανήτης του ανθρώπου. Ως άνθρωπος πρέπει να λειτουργώ και ως άνθρωπος εγώ επιλέγω. Δεν μπορεί να επιλέγει κάποιος άλλος. Μας κάνουν να απαξιώσουμε την πολιτική με ήττα για να υπάρξουν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Είναι επάγγελμα η πολιτική? Δεν είναι λειτουργήμα? Μεγάλο ερώτημα αυτό, ναι. Δεν είναι το πρέπον, το μεγάλο πρέπον όλων μας, το καθήκον μας? Γιατί αν πάμε τώρα σε μια πλατεία στην ΚΟ, θα δούμε παιδιά να παίζουν. Ναι. Αυτά δεν γνωρίζουν τι αποφάσεις πήραμε εμείς στο δικό μας παρόν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το δικό τους μέλλον. Μήπως πρέπει να αναλογιστούμε το βάρος της ευθύνης που έχουμε ο καθένας από μας? Ναι, όντως, μας ξεγέλασαν. Ναι, όντως, καθοδηγήθηκε η κοινή γνώμη μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ΑΜΕΜΠΕ, που το πληρώνει η εκάστοτε κυβέρνηση, βγάζει τα δελτία τύπου για όλους. Η ειδησιογραφία είναι πληρωμένη. Άρα, δεν θα πρέπει να δούμε
παρόλη την κοροϊδία. Μας κοροϊδέψαν, ναι. Δεν πρέπει όμως τώρα που το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε, να αντικρίσουμε την αλήθεια και να πάρουμε το μέρος της. Να συνταχθούμε. Εμείς όταν γεννηθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε με ψέμα. Μία ανάσα πήραμε, δίκαια δηλαδή και αληθινή, και ζήσαμε. Mm-hmm. Σήμερα δεν πρέπει να ενταχθούμε με το δίκαιο και την αλήθεια? Γιατί συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη? Γιατί συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική? Mm-hmm. Γιατί συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχει οικονομικό περιβάλλον? Μα αφού εμείς είμαστε όλα αυτά. Άρα, ναι, την αποτυχία άλλων δεν πρέπει να τη χρεωνόμαστε εμείς. Απλά πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα σε όλο αυτό. Να αποφασίσουμε ότι ως άνθρωποι είναι η στιγμή τώρα, όπως κάθε στιγμή της ζωής μας έχουμε μία ανάσα, έχουμε έναν παλμό. Σε μια στιγμή εμφανιστήκαμε με τη γέννησή μας, σε μια στιγμή γεννήσαμε τα παιδιά μας. Σήμερα λοιπόν δεν πρέπει να έρθει η στιγμή που θα αποφασίσουμε ότι πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα σε όλο αυτό που ζούμε? Νομίζουμε ότι θα το κάνει κάποιος άλλος. Ποιος άλλος θα το κάνει? Και αν μπορούσε να το κάνει και ήθελε, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια? Γιατί με κοροϊδεύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί με κάνει να νιώθω φτωχός συγγενή της Ευρώπης, όταν εγώ έχω δώσει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αν θέλετε, σήμερα, γι' αυτό και πολεμήθηκε τόσο σκληρά η Ελλήνων Συνέλευση και δύο πρόεδρος μας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εγγυημένη από ελληνικό πλούτο. Σήμερα η Ελλήνων Συνέλευση φέρει τεράστια στοιχεία για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ποιο αφημί είναι ουσιαστικά, τι εγγύησεις έχει από τους Έλληνες από το 1936 και μετά, ποιος πλούτος είναι εκεί μέσα, πώς χρηματοδοτήθηκε η Deutsche Bank, γιατί δεν παίρνω πίσω τις γερμανικές αποζημιώσεις, ποιος ωφελείται από αυτό, γιατί δεν ζητάω ποτέ πίσω το κατοχικό δάνειο που έδωσα δύο στο Χίτλερ και ένα στο Μουσολίνι, για ποιον λόγο δεν μου μίλησε κανείς ότι έβαλα τεράστιο ιδρυτικό κεφάλαιο, ότι ανακεφαλαιοποίησα τρεις φορές την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων? Γιατί μου λένε ότι είμαι φτωχός, ενώ δεν είμαι? Αν θέλετε, αυτός ο τεράστιος πλούτος που εμφάνισε ο Αρτέμις Όρας και ήταν αυτό το οποίο μαζί με την ένωση των ανθρώπων στη βάση της φυσιολογίας τρόμαξε το καθεστώς και τον τιμώρησε με μια πολιτική δίωξη και μια λασπολόγηση σε όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης. Και βλέπετε ότι παρόλη αυτή τη λάσπη, εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε? Έχουμε δει την αλήθεια, έχουμε δει το δίκαιο, έχουμε δει το ψεύδος, έχουμε δει το άδικο. Και αποφασίσαμε να είμαστε με το δίκαιο και την αλήθεια. Τι προσδοκά λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευση για τις ερχόμενες ευρωεκλογές? Έναν απόλυτο έλεγχο ζητούμε, να μας δώσει ο πολίτης την δύναμη και τη δυναμική να πράξουμε. Να ελέγξουμε όλες τις συμβάσεις. Να ελέγξουμε ποιος ήθελε εγώ να παραδώσω την πολιτιστική μου κληρονομιά σε μια ιδιωτική εταιρεία, την UNESCO. Ποιος είναι αυτός που εισπράττει από τα δικά μου κτερίσματα σε όλο τον πλανήτη? Εγώ χάραξα όλο τον πλανήτη, κυρία Μισαηλίδου. Mm-hmm. Τα αποτυπώματά μου είναι παντού. Τον χάραξα, τον έστησα, έφτιαξα τις επιστήμες, έφτιαξα τις τέχνες, έφτιαξα την ελληνική γραμματεία και την έδωσα απλόχερα σε όλους τους ανθρώπους. Και σήμερα δείχνουν όλοι εμένα ως φτωχό συγγενή. Δεν είμαι εγώ αυτός που τα κινητά που έχετε σήμερα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη δεν προγραμματίζονται στα ελληνικά? Δεν έχω πνευματικά δικαιώματα? Δεν πρέπει να μου απονείμουν ένα σεβασμό? Δεν υπάρχει χώρος για την ελληνικότητα αυτή τη στιγμή, τόσο σε ευρωπαϊκό, μα δει σε εθνικό επίπεδο, κανείς δεν μιλάει για τον Έλληνα? Μιλάμε για τη δεξιά, για την αριστερή, για τον σοσιαλισμό, για τον φιλελευθερισμό, για τον κομμουνισμό. Μα πέτυχαν όλοι αυτοί. Η ελληνικότητα δεν πρέπει να εμφανιστεί και πάλι? Άρα, αυτό το οποίο θέλουμε και ζητούμε, γιατί μόνο ο πολίτης μπορεί να το κάνει, γιατί μόνο αυτός το έχει. Είναι ο ίδιος ο δημιουργός, είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος ζει και υπάρχει, είναι το 7ο δημιούργημα. Και ο πλανήτης αυτός είναι του ανθρώπου, δεν είναι κανείς ιδιωτικής εταιρείας. Να πάψει να φοβάται. Να μην αισθάνεται μόνος του. Αυτό που δεν τολμά ο ίδιος να πει, το πράττουμε εμείς τόσα χρόνια και τον κάνουμε να το πράξει μαζί μας. Να δώσει την ψήφο του, την ίδια του την ύπαρξη, σε αδέσμευτες φωνές. Σε φωνές οι οποίες έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, έχουν αντιληφθεί το βάρος της ευθύνης στους προγόνους μας. Έχουμε αντιληφθεί ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να σέρνεται στα γόνατα σε καμία Ursula von der Leyen, η οποία σήμερα μας έδωσε έναν πόλεμο που κανένας πολίτης δεν τον ζήτησε. Ποιος Γερμανός θέλησε να πολεμήσει?
Ποιος Έλληνας ζητάει αίμα? Mm-hmm. Δεν βαρεθήκαμε να ταΐζουμε αίμα τις ιδιωτικές εταιρείες? Δεν πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα σε αυτό το αιματοκύλισμα του πλανήτη? Ποιος κερδίζει από τον πόλεμο αν όχι αυτοί οι ιδιωτικές εταιρείες? Ποιος πληρώνει τον πόλεμο? Ο ίδιος ο άνθρωπος και ο πολιτισμός? Γιατί καθυστερούμε την ανέλυξη? Δεν δώσαμε εντολή σε κανένα Μητσοτάκη, σε κανένα πολιτικό σχηματισμό, σε καμία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ούτε ως Έλληνες ούτε ως Ευρωπαίοι πολίτες, να μας σύρουν σε κανέναν πόλεμο? Αυτό συμβαίνει γιατί εμείς απουσιάζουμε. Και όταν θα αποφασίσουμε εμείς να ενωθούμε, να εμφανιστούμε ως μια ολότητα, αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πώς θα ενωθούμε με τόσα κόμματα? Όταν θα αποφασίσουμε λοιπόν, αυτοί δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να παραδώσουν τα κλειδιά. Υπάρχει πλούτος τεράστιος. Απορρέει από διεθνείς συμβάσεις. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να το λέμε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια δεν κουράζει. Η αλήθεια μόνο ενέργεια δίνει. Άρα υπάρχει πλούτος. Μπορούμε αύριο να αλλάξουμε όχι αυτό που ζούμε εμείς ως Έλληνες μόνο, αλλά αυτό που ζει ο άνθρωπος δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό πρέπει να γίνει παγκόσμιο. Γιατί εκεί είναι ο στόχος της Ελλήνων Συνέλευσης. Ένας πλανήτης από τους ανθρώπους, για τους ίδιους τους ανθρώπους, μέσα στη φυσιολογία του περιβάλλοντος μας. Να μας δώσει τη δύναμη ο Έλληνας πολίτης να μην φοβηθεί. Να μας δώσει τη δύναμη, γιατί δεν μας πλήρωσε ποτέ κανείς. Είμαστε αφοροχρηματοδοτούμενοι. Είμαστε αυτοί οι οποίοι δεν λυγίσαμε ποτέ. Μας κατηγόρησαν ότι είμαστε απατεώνες και εμείς σταθήκαμε πάνω στο δίκαιο και αποδείξαμε ότι δεν είμαστε. Μας κατηγόρησαν ότι είμαστε φελοί και εμείς είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε άνθρωποι του μόχθου. Παλεύουμε καθημερινά. Δεν είμαστε πολιτικοί με ομικρον γιώτα. Είμαστε πολίτες. Και μπροστά στον πολίτη θα γονατίσουν αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες. Την Κυριακή λοιπόν δίνουμε την ίδια μας την ύπαρξη, την ζωή μας που είναι η ψήφο μας. Τη δίνουμε στην Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί είναι μονόδρομος. Αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό που ζούμε. Αν δεν θέλουμε και κάποιος είναι λίγο βολεμένος, να σκεφτεί ότι αυτός είναι. Άρα παραδίδει μια πολιτεία στην οποία επικρατεί αναρχία και τα παιδιά του θα βιώσουν σε μια αναρχία στο μέλλον. Και η αναρχία μόνο άδικο μπορεί να προκαλέσει, γιατί δεν έχει αρχή. Και όποιος έχει αρχή, όπως εμείς έχουμε αρχή, το γένος το δικό μας έχει αρχή, έχει μόνο αρχή και δεν τελειώνει ποτέ. Και επειδή μιλάω στο νησί της ΚΟ και με ακούν οι ΚΟΕΣ, να θυμηθούν ποιοι είναι, ποιο είναι το γένος μας. Δεν μπορεί να φουσκώνω εγώ για το δικό. Εγώ να περιφέρομαι ως ένας άνος, να με σέρνει ένας κομματικός μηχανισμός, να μου υπόσχεται μια εργασία κάπου. Θα το κάνει ποτέ αυτό ο Πυθαγόρας? Αδιαφεσβήτητα όχι. Άρα εγώ είμαι από γονός του. Δεν επικαλείστε ποτέ τους προγόνους σας, κυρία Μισαλίδου. Δηλαδή σε μια δύσκολη στιγμή δεν επικαλείστε τον παππού σας, τη γιαγιά σας. Δεν ξέρω αν οι γονείς σας είναι εν ζωή. Είναι, είναι. Γιατί να τους χαίρεστε? Γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Πυθαγόρας δεν είναι μακριά από εμάς. Mm-hmm. Κάποιες γενιές πίσω είναι η συνέχεια του. Άρα για ποιον λόγο θα πρέπει εγώ να δέχομαι να με άγουν και να με φέρουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου? Το λέω και θέλω να γελάσω. Ανύπαρκτοι μηχανισμοί. Αύριο με μια υπογραφή δικιά μας τελειώνουν αυτά. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει βούληση. Σχέδιο, στόχο, σκοπό και αδέσμευση στον πλούτο. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Τζίντζιο, ναι. Ναι, mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία τα φέρει η Ελληνική Συνέλευση. Ωραία. Γι' αυτό και πολεμάτε τόσο πολύ. Την Κυριακή, λοιπόν, στηρίζουμε και επιλέγουμε την ελληνικότητα. Και ο μόνος εκπρόσωπος της ελληνικότητας σήμερα είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Mm-hmm.